Σήμερα στο Κλεάδες Βικελίδης έγινε η παρουσίαση του Αντώνη Καπνίδη και του Γκάλε Λουτούλου. Οι δύο παίκτες συμφώνησαν για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Άρη και παραμένουν στο δυναμικό της ομάδας. Νωρίτερα είχε βρεθεί στα γραφεία της Αλκμίνης και είχε συμφωνήσει σε όλα με την διοίκηση και ο Πασχάλης Βουτσιάς, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για την συμφωνία και το ότι θα συνεχίσεις και την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για ένα χρόνο είναι η δική σου συμφωνία, δεν είναι? Ναι, ναι, για ένα χρόνο. Ήσουν από τους πρώτους και νομίζω ότι αυτό είναι ιδανικό, γιατί σου επιτρέπει έστω τις τελευταίες μέρες του διακοπού να τις κάνεις ξέγνιαστος αυτό που θα συνεχίσει την καριέρα σου. Σίγουρα, εντάξει. Είναι, ίσως είναι πολύ σημαντικό για να αποσυρθεί, να ξέρει πότε περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του, γιατί ξεαγχώνεται και συγκεντρώνεται στον στόχο της προετοιμασίας και γενικά για την καινούργια χρονιά. Εσύ ήρθες τελευταία στιγμή το περασμένο χειμώνα, δηλαδή λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, κυριολεκτικά στο παραπέντε που λέμε σε αυτή την περίπτωση, και εντελώς αθόρυβα κατάφερες και έπεισες τον Νίκο Αναστόπουλο ότι είναι χρήσιμη η παρουσία σου στο ρόστερ της ομάδας και ήσουν από τους πρώτους με τους οποίους επικοινώνησε. Δεν ξέρω, αυτό από τη μία είναι και τιμητικό, αλλά από την άλλη σε γεμίζει και με κάποιες ευθύνες, γιατί ο προπονητής δείχνει ότι σε υπολογίζει και ότι περιμένει κάποια πράγματα από σένα την επόμενη σεζόν. Το ότι είσαι στον Άρη από μόνο τους γεμίζει ευθύνες. Τώρα ακόμα ένα παραπάνω έτσι όπως το έθεσες. Αλλά όντως ήρθα λίγες ώρες πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδο. Είχα πει κιόλας ότι απολαμβάνω κάθε στιγμή της παρουσίας μου στην ομάδα. Και ευτυχώς μου γίνεται και η ευκαιρία να συνεχίσω να το κάνω και φέτος αυτό. Ο στόχος είναι ένας. Η ομάδα να επιστρέψει γρήγορα στη Super League. Και εύχομαι να έχω μια χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και η ομάδα όσο πιο γρήγορα να εξασφαλίσει το νέο κυματικό του στόχο. Νομίζω ότι δεν βλέπετε λογικά την ώρα να επιστρέψετε στις προπονήσεις, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, διότι εντάξει, εξασφαλίσατε νωρίς και την άνοδο στην Football League από την περασμένη σεζόν, δηλαδή τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά ήσασταν εντός και εκτός εισαγωγικών ανενεργοί, άρα νομίζω ότι όντως δεν πρέπει να βλέπετε την ώρα για να επιστρέψετε σιγά σιγά στο γήπεδο. Κοιτάξτε, όσο και να είναι ωραίες οι διακοπές για τους ποδοσφαιριστές, όσο περνάει ο καιρός και βρίσκεις έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, κάτι τέτοιο σου λείπει. Είναι η καθημερινότητά μας, είναι αυτό που μας γεμίζει, είναι η δουλειά μας, και από εκεί και πέρα σίγουρα όσο περνάει ο καιρός και κάθεσαι και είσαι μακριά από τον αγωνιστικό ρυθμό, από τις προπονήσεις, από τους αγώνες και από όλα αυτά, σου λείπουν. Να σου πω την αλήθεια, σε μια συζήτηση που είχαμε κάτω στους παίκτες μου, περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουν λίγο αγωνιστικοί ρυθμοί, να πάμε και την προετοιμασία και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει και καινούργια σεζόν, που θα είναι πολύ δύσκολη. Ναι. Πάντως, από ό,τι λέγεται, το πρωτάθλημα της Football League την επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει αρκετά αργότερα. Δηλαδή, υπήρξε η πληροφορία από σήμερα το πρωί ότι μπορεί να ξεκινήσει και την 1η του Οκτώβρη τελικά, αντί για τις 25 του Σεπτέμβρη. Άρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός χρόνος μπροστά για την ομάδα για να προετοιμαστεί, να κάνει τις μεταγραφές της και να είναι έτοιμη όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της. Ναι, όντως υπάρχει πολλής χρόνος και εμείς μια τέτοια ενημέρωση είχαμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Έχουμε χρόνο. Εντάξει, ενδέχεται να πάει μέχρι και την 1η Οκτώβρη. Ορίστε. Ενδέχεται να πάει μέχρι και για την 1η Οκτώβρη, όπως λέγεται, να πάει και μια εβδομάδα αργότερα. Οπότε αυτό ίσως έχει χρόνος, ναι, ίσως αναπροσαρμόσει λίγο και τα πλάνα και της προετοιμασίας του, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εσύ έχεις αγωνιστεί, Πασχάλη, στη Β' Εθνική, δεν έχεις, ξέρεις πώς είναι το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αυτό που ζήσατε φέτος δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα ζήσετε την επόμενη σεζόν. Σίγουρα. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι χρόνια στη Β' Εθνική, είναι παραδοσιακές δυνάμεις της κατηγορίας. Ο Άρης μπορεί να θεωρείται περαστικός από αυτές τις κατηγορίες, αλλά θα αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες μέχρι να πετύχει το τελικό του στόχο. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γνωρίζουν καλά και οι προπονητές και η διοίκηση ότι θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και γι' αυτό θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να μην παρακλίνουμε από το στόχο μας, που θέλουμε να το πετύχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Το πρωτάθλημα της football League, σε τι διαφέρει από αυτό της Γάμα Αθήνας, πέρα από το γεγονός ότι εντάξει, διαθέτει κάποιες καλύτερες ομάδες και επιπροσθέτως κάποιους καλύτερους ποδοσφαιριστές ασφαλώς. Το ποδόσφαιρο της Β' Αθηνικής είναι κυρίως στη δύναμη, θεωρώ εγώ. Είναι κλειστό το ποδόσφαιρο, πιο πολύ το αποτέλεσμα. Όχι ότι αυτό δεν το αντιμετωπίσαμε πέρσι, όπου πηγαίναμε, αντιμετωπίσαμε μαζικές άμυνες. Όλες οι ομάδες περίμεναν τον Άρη πίσω. Κάτι τέτοιο πιθανολογώ που θα γίνεται και του χρόνου. Όλοι θα θέλουν να δώσουν το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι με τον Άρη. Και χρειάζεται από εμάς μεγαλύτερη προσοχή, περισσότερη συγκέντρωση, ώστε να, όπως είπα και πιο πριν, να πετύχουμε το στόχο όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μην παρεκκλίνουμε από αυτόν ούτε μία μέρα από μέσα στον χρόνο. Θα υπάρχει δηλαδή και πάλι σκοπιμότητα από ό,τι αντιλαμβάνω από αυτά που λες. Αρκετή σαφώς, σκοπιμότητα σαφώς στα παιχνίδια. Ο Άρης είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στο επόμενο πρωτάθλημα της Football League. Πώς βλέπεις γενικότερα το συναγωνισμό του χρόνου, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα τα Τρίκαλα έχουν κινηθεί έντονα στις μεταγραφές, έχουν κάνει αρκετές, έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον αρκετές. Το ίδιο και ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο οποίος προσθέτει συνεχώς παίκτες στο ρόστερ. Ο Όφη, ο οποίος εντάξει είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία και αυτή έχει αρχίσει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτές βλέπεις να ξεχωρίζουν ήδη από τώρα ή περιμένεις κάτι άλλο? Αυτό το δούμε λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Τώρα, και να πούμε, είναι ακόμα αρχή. Υπάρχουν ακόμα 2 μήνες μπροστά μας μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Σίγουρα κάποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει δυναμικά, κάποιες ομάδες αργήσανε, κάποιες θα μοντεριστούν προς το τέλος. Θα υπάρχουν και ευχάριστες εκπλήξεις. Θα το δούμε λίγο πριν την έναρξη. Ο Νίκος Αναστόπουλος, τον οποίο φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή σε μια μεγάλη συνέντευξη, υπεραμύνθηκε των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, Πασχάλη, και το λέω γιατί και εσύ είσαι Έλληνας ποδοσφαιριστής, και ούτε λίγο ούτε πολύ φωτογράφησε ότι σε εσάς θα στηριχθεί την επόμενη σεζόν και ότι σκοπός του είναι να φτιάξει ως επιτοπλίστων μια ελληνική ομάδα, γιατί όπως είπε, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες, ξέρουν και τι εστιάρες, ξέρουν τι είναι να αφοράς αυτή τη φανέλα και πόσο θα βοηθήσουν γενικότερα και στα αποδυτήρια την ομάδα. Σίγουρα ο ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής γνωρίζει πιο καλά την ελληνική πραγματικότητα, το πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα η Β' Εθνική είναι του Έλληνα ποδοσφαιριστή η κατηγορία, ακόμη περισσότερο. Και ο κύριος Αναστόπουλος αυτό το γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους. Είναι καλό να δίνονται ευκαιρίες στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και όσοι ξένοι έρχονται να είναι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά. Γιατί κάτι τέτοιο είχε αναφέρει και ο προπονητής μου, αν θυμάμαι καλά. Υιοθετώ και εγώ αυτή την άποψη του προπονητή μου, και αν οι Έλληνες ξένοι παίκτες που θα έρθουν στον Άρη δεν είναι δικιά μου η άποψη, αυτό και αυτό που θα επιλέξω εγώ. Σκοπός είναι όσοι θα έρθουν και όσοι θα είμαστε και μείνουμε από πέρσι να φέρουμε την ομάδα ξανά στην Α' Εθνική. Γενικότερα η πρώτη σου χρονιά στον Άρη πώς ήταν, πώς τη βίωσες? Όπως έχω ξαναπεί, απέλαψα την κάθε στιγμή στην ομάδα. Ο Άρης από ακόμα και στη Γάμα Εθνική λειτουργούσε σε πολύ επαγγελματικά επίπεδα σε όλους τους τομείς. Ακόμα και όπως είπα και σε αυτές τις κατηγορίες που υπάρχει μια χαλαρότητα για αυτά, είχαμε πάρα πολλές ανέσεις όλα τα πράγματα. Είναι κρίμα για τον Άρη και για τον ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκεται να ταλαιπωρείται σε αυτές τις κατηγορίες αυτή η ομάδα. Αυτό έχω να πω μόνο. Είναι κρίμα. Αγωνιστικά τι να περιμένουμε από τον Πασχάλη Βουτσιά τώρα που θα κάνεις κανονικά από την αρχή την προετοιμασία με την ομάδα, από την πρώτη μέρα? Φαντάζομαι ότι έχεις ανεβάσει και λίγο τον προσωπικό σου πύχη των φιλοδοξιών για την επόμενη σεζόν. Έχω θέσει τους δικούς μου στόχους. Εγώ θέλω να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο. Αγωνίστηκα σε μια καινούργια θέση την προηγούμενη χρονιά. Θεωρώ ότι ακόμα τη μαθαίνω αυτή τη θέση. Θα είμαι έτοιμος 100% για την προετοιμασία. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά εγώ και τα άλλα παιδιά που θα βρεθούμε εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω, ότι θα δώσουμε το 100% το δυνατόν μας, ώστε όπως είπαμε και πιο πριν, η ομάδα να πετύχει όσο πιο γρήγορα γίνει το στόχο της.
Ξεκίνησες πιο μπροστά, ουσιαστικά από τη μέση και μπροστά σε έχουμε μάθει να αγωνίζεσαι, αλλά όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, πέρσι ο Νίκος Αναστόπουλος σε χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων, ως δεξιμπακ. Έχει πολλές διαφορές από τη θέση την οποία έχει συνηθίσει. Έχει πολλά τρεξίματα, έχει βασικά. Έχει πολλά τρεξίματα. Έχει κάποιες διαφορές. Ο κύριος Αναστόπουλος φρόντισε να με κατατοπίσει και να με βοηθήσω να προσαρμοστώ όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνει στην καινούργια μου θέση. Σίγουρα ακόμη τη μαθαίνω και θεωρώ ότι και εγώ έτσι ότι μου ταιριάζει ακόμη πιο πολύ αυτή τη θέση. Φέτος θα δουλέψω ακόμα περισσότερο και εύχομαι να είμαι ακόμη καλύτερος από πέρσι. Πες μας κάτι και για τον κόσμο της ομάδας. Το λέω από την άποψη ότι φέτος δεν ζήσατε το γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Φαντάζομαι ότι περιμένετε μεγαλύτερη υποστήριξη την επόμενη σεζόν στη Football League, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να την κερδίσετε κιόλας με τις εμφανίσεις σας. Μπορεί να μην ήταν γεμάτο γήπεδο φέτος, να ξεκινήσω από αυτό, αλλά όπου πήγαμε και στο πιο μακρινό χωριό που παίξαμε φέτος, ο κόσμος ήταν εκεί. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό που βλέπαμε, όπου και αν πηγαίναμε. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο κόσμος είναι πικραμένος από τα παλιότερα χρόνια. Σίγουρα περιμένει να δει κάποια πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται κάτι καλό και πρέπει να στηρίξει αυτή την καινούργια προσπάθεια για να βοηθήσει και εμάς και να ξαναδεί τον Άρη όπως τον έχει ονειρευτεί. Να ευχαριστούμε, για αυτά που μας είπες, να σου πούμε ακόμη φορά συγχαρητήρια για την παραμονή σου. Καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί οι ποδοσφαιριστές αυτό χρειάζεται πρωτίστως, να έχετε υγεία. Και υγεία, ναι, πάνω απ' όλα. Και με το καλό να ξεκινήσετε τη δουλειά στο γήπεδο, Πασχάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.